Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Coffee Review. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια προϊόντα προσώπου και σώματος από την εταιρεία της Nivea. Έχω εδώ τον γαλλικό μου, στον οποίο έχω βάλει αρκετό γάλα σήμερα. Οπότε πάρτε και εσείς το ρόφημά σας και ελάτε να ξεκινήσουμε. Φυσικά θα με ενδιαφέρει να διαβάσω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για οποιοδήποτε προϊόν από την Nivea που μπορεί να έχετε δοκιμάσει. Ξεκινάω λοιπόν με κάποια αφρόλουτρα. Το πρώτο είναι το Creme Soft. Είναι σε αυτή την τεράστια συσκευασία των 750ml. Το είχα βρει σε προσφορά 1-1 δώρο. Είναι με απαλό άρωμα και έλαια αμυγδάλου. Πάρα πολύ καλό αφρόλουτρο. Έχει μια αρκετά ήπια, διακριτική μυρωδιά, καθόλου έτσι έντονη. Αρκετά καλό, θα το ήθελα λίγο πιο ενυδατικό για τα δικά μου γούστα. Για ενυδάτωση χειμώνα πάντως είναι αρκετά καλό. Το αμέσως επόμενο πιο ενυδατικό αφρόλουτρο είναι αυτό εδώ το μπλε, το Creme Care, το οποίο υπόσχεται ότι έχει στοιχεία από την αυθεντική κρέμα της Nivea που είναι στο κλασικό μεταλλικό μπλε κουτάκι. Πραγματικά όταν το μυρίζετε είναι σαν να την έχετε μπροστά σας αυτή την κρέμα. Είναι πολύ καλό, είναι στα 400ml ποσότητά του, χρειάζεστε απειροελάχιστη όμως για να καθαρίσετε όλο σας το σώμα. Το μπάνιο μετά μυρίζει υπέροχα, η μυρωδιά τους δεν κρατάνε παρόλα αυτά όποια μυρωδιά και να έχουν τα αφρόλουτρα. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι για το χειμώνα που το σώμα μας δεν είναι και τόσο πολύ ξηρό όσο είναι το καλοκαίρι, ότι προσφέρουν την κατάλληλη ενυδάτωση, ειδικά αν δεν προλαβαίνετε να βάλετε ενυδατική σώματος μετά, είναι αρκετά κατάλληλα για την εποχή. Πάμε σε ένα αρκετά ενδιαφέρον προϊόν, το οποίο ήθελα τόσο καιρό να δοκιμάσω. Μιλάω για το conditioner σώματος, είναι το συγκεκριμένο και έχει μέσα shea butter, είναι για ξηρές επιδερμίδες, είναι στα 250ml. Τι κάνετε, πλένεστε κανονικά με το αφρόλουτρό σας και έπειτα ξεβγάζετε το αφρόλουτρο, απλώνετε αυτό το προϊόν σε όλο σας το σώμα, ακριβώς όπως θα απλώνατε μία ενυδατική σώματος. Παρ' όλα αυτά είστε ακόμα μέσα στο ντουζ, περιμένετε 1-2 λεπτάκια και μετά την ξεπλένετε και είναι σαν να έχετε βάλει ενυδατική μετά το ντουζ, δεν χρειάζεστε τίποτε παραπάνω για το σώμα σας. Προσφέρει αρκετά καλή ενυδάτωση, παρ' όλα αυτά ένα αρνητικό που μπορώ να βρω εγώ είναι ότι το χειμώνα κρυώνω και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τόσο όσο θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι για το καλοκαίρι, ειδικά άμα βιάζεστε, είναι ένα σούπερ προϊόν. Είναι λιγάκι τσιμπημένη η τιμή του, παρ' όλα αυτά άμα το βρείτε σε προσφορά θεωρώ ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Μετά το ντους φυσικά πάντα βάζουμε αποσμητικό. Έχω εδώ πέρα λοιπόν αυτό εδώ από τη σειρά Talc Sensation. Είναι αρκετά καλό προϊόν, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Έχω πάει για γυμναστική φορώντας αυτό το αποσμητικό και δεν με άφησε καθόλου απογοητευμένη. Οπότε το θεωρώ ένα αρκετά αποδοτικό προϊόν. Υπόσχεται ότι διαρκεί 48 ώρες. Κανένα αποσμητικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν διαρκεί 48 ώρες. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά, σαν Κωνσταντίνα, επειδή επιλέγω προϊόντα για κάτω από τις μασχάλες χωρίς αλκοόλ, parabens και αλουμίνιο, και αυτό περιέχει κάποια από αυτά τα συστατικά, δεν θα το προτιμούσα εγώ σαν καταναλωτής, οι δικές μου προτιμήσεις είναι αυτές. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε ένα αρκετά αποδοτικό προϊόν, το οποίο να μην ξηραίνει την περιοχή της μασχάλης, γιατί δεν την ξηραίνει ευτυχώς, γιατί κάποια ρολόν το κάνουν αυτό, είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν για αυτή τη δουλειά. Περνάω στην ενυδάτωση του σώματος και έχω να σας δείξω δύο κρεμούλες. Η πρώτη είναι η κρέμα σώματος Smooth Sensation, είναι με shea butter και είναι στα 300ml παρακαλώ, είναι για ξηρές επιδερμίδες. Πραγματικά πιστέψτε με, αυτή η κρέμα δεν λέει να τελειώσει, την έχω χρησιμοποιήσει τόσες πολλές φορές και είναι ακόμα στην κορυφή, η κρέμα δεν λέει να κατέβει, πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, ήπιο άρωμα, καθόλου έτσι βαρύ, το οποίο όμως κρατάει και είναι τόσο ευχάριστο έτσι να μυρίζεται αυτό το άρωμα. Είμαι ερωτευμένη με τη συγκεκριμένη μυρωδιά. Η ενυδάτωση που κάνει είναι βαθιά και διαρκή, δηλαδή την επόμενη μέρα πριν μπείτε στο ντουζ και πιάσετε το σώμα σας θα είναι ακόμα απαλό, όπως το προηγούμενο βράδυ, ξέρω εγώ, που βάλετε την κρεμούλα αυτή. Πάρα πολύ καλή, θεωρώ ότι αξίζει τα χρήματά της και την είχα βρει και σε προσφορά, οπότε ακόμα καλύτερα εάν το πετύχετε και εσείς αυτό το προϊόν σε προσφορά. Το επόμενο είναι το θρεπτικό γαλάκτωμα, είναι σε αυτή την τεράστια μπλε συσκευασία και είναι στα 400ml. Ειλικρινά αυτό το προϊόν με έχει βολέψει πάρα πολύ γιατί έχει την αντλία του τόσο βολικό στη χρήση, γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο. Είναι για ξηρές, πολύ ξηρές επιδερμίδες με αμυγδαλέλαιο. Γενικά το shea butter και το αμυγδαλέλαιο είναι πολύ ενυδατικά συστατικά, οπότε αν ψάχνετε παραπάνω ενυδάτωση στα προϊόντα σας να κοιτάτε για αυτά τα δύο συστατικά. Είναι μια κρεμούλα η οποία σε συνδυασμό με αυτό εδώ πέρα το αφρόλουτρο κάνουν πολύ καλή δουλειά
στο να κρατήσουν το σώμα σας σωστά ενυδατωμένο για το χειμώνα. Γιατί εγώ προσωπικά το χειμώνα χρειάζομαι λιγότερη ενυδάτωση από ότι το καλοκαίρι στο σώμα μου πάντα. Το πρόσωπό μου γίνεται πολύ ξηρό, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Απορροφάται τόσο γρήγορα, το θεωρώ το νούμερο ένα προϊόν σώματος για το χειμώνα για μένα, γιατί δεν μπορώ να περιμένω μέσα στο κρύο να στεγνώσει η ενυδατική σώματός μου. Η προηγούμενη αργεί λίγο να στεγνώσει, παρόλα αυτά δεν είναι κάτι το τρομερό που πρέπει να περιμένετε πάρα πολύ ώρα. Αυτό εδώ το προϊόν απορροφάται αμέσως, δεν κάνει τόσο βαθιά ενυδάτωση όσο το προηγούμενο. Παρόλα αυτά, εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα ενυδατικό αφρόλητο από πριν, θεωρώ ότι είναι μια χαρά η ενυδάτωσή του. Πάμε τώρα στα προϊόντα για τους άντρες. Ω, ναι, έχω προϊόντα για τους άντρες. Από τη σειρά φυσικά Nivea Men. Έχω εδώ το τζέλ ξυρίσματος, cooling λέει πάνω, ότι είναι δροσιστικό και είναι. Έχει 0% αλκοόλ μέσα και υπόσχεται ότι η αίσθησή του δεν σας καίει. Οπότε αυτό ισχύει. Προσωπικά το χρησιμοποιώ στα πόδια μου και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ενυδατώνει τις τριχούλες και είναι πολύ εύκολο μετά να τις κόψει το ξηράφι. Οπότε φαντάζομαι για τους άντρες, γιατί αυτό το προϊόν είναι για το πρόσωπο των αντρών, ότι θα κάνει επίσης πάρα πολύ καλή δουλειά. Το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι για ευαίσθητο δέρμα. Εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα στο σώμα σας ή εάν ξέρετε κάποιον άντρα που ερεθίζεται πάρα πολύ με το ξύρισμα, είναι ένα πολύ πολύ καλό προϊόν. Και επίσης έχω να σας δείξω την Cooling After Shave Lotion. Είναι επίσης με 0% αλκοόλ, την οποία όμως δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Είναι κάπως έτσι μέσα, γιατί δεν ξυρίζομαι στο πρόσωπο, είμαι γυναίκα. Παρ' όλα αυτά θα την κάνω δωράκι σε κάποιον άντρα. Εάν όμως κρίνω από το τζέλ ξυρίσματος, το οποίο όταν το χρησιμοποιείτε γίνεται αφρός, είναι πάρα πολύ καλά προϊόντα και φυσικά και τα δύο για ευαίσθητο δέρμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πιούμε όλοι μαζί μια μεγάλη γουλιά, γιατί θα περάσω στα προϊόντα περιποίησης προσώπου. Το πρώτο που έχω να σας μιλήσω είναι αυτό εδώ πέρα από την Nivea φυσικά, η κρεμούλα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι στα 50 ml, έχει SPF 15, έρχεται σε βαζάκι και είναι κάπως έτσι μέσα. Είναι ένα προϊόν το οποίο με έχει απογοητεύσει αρκετά. Δηλαδή, το χρησιμοποίησα στο πρόσωπό μου και είδα ότι μετά από 1-2 εβδομάδες ξεκίνησα να βγάζω ακμή εδώ, κυρίως στα μάγουλα που είμαι πιο επιρρεπής να βγάζω ακμή. Δεν άλλαξα κάτι άλλο στην περιποίηση του προσώπου μου, άλλαξα μόνο αυτό το προϊόν. Βέβαια εγώ είμαι μια επιδερμίδα η οποία χρησιμοποιεί συνέχεια όσο το δυνατόν περισσότερα φυτικά, βιολογικά, καλλυντικά, όλα αυτά φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ειδικά συστατικά μέσα για προβλήματα που αντιμετωπίζω στο πρόσωπό μου, όπως είναι η ξηρότητα και στις περιοχές, στα μάγουλα, η ακμή, γιατί έχω ορμονική ακμή. Οπότε έχω πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω κρέμα από το σούπερ μάρκετ. Δεν τις υποτιμώ καθόλου φυσικά, γιατί παλιά τις χρησιμοποιούσα συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα στο πρόσωπο, εμφανίζω και ξηρότητα, εμφανίζω και ακμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικη η περίπτωσή μου και πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλή για βάση πριν το μακιγιάζ. Ενυδατώνει το πρόσωπο αρκετά, ούτως ώστε να στρώνει από πάνω το foundation και να κάθεται εκεί καλά όλη την ημέρα. Για την ενυδάτωση που χρειάζεται η δική μου επιδερμίδα, πάντως, τώρα το χειμώνα δεν κάνει δουλειά και προφανώς δεν κάνει και καμία δουλειά για την ακμή, ούτε το υπόσχεται εξάλλου, αλλά δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι προσφέρει την φοβερή ενυδάτωση. Βέβαια είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η δική μου επιδερμίδα είναι και εκείνη ευαίσθητη, δεν μου προκάλεσε κανένα ερεθισμό, καμία κοκκινίλα, αλλά ούτε και μου τα κάλμαρε όπως υπόσχεται ένα προϊόν για ευαίσθητη επιδερμίδα. Οπότε δεν θα σας την πρότεινα, εάν θέλετε τη γνώμη μου. Έπειτα έχω να σας μιλήσω για επίσης δύο καινούργια προϊόντα από την σειρά για ευαίσθητες επιδερμίδες. Το πρώτο είναι το γαλάκτωμα καθαρισμού. Είναι ενάντια στις κοκκινίλες, στο τράβηγμα και στην ξηρότητα. Είναι κάπως έτσι. Αρκετά καλό προϊόν. Δεν είναι το καλύτερο γαλάκτωμα καθαρισμού που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Να πούμε πώς χρησιμοποιούμε λίγο το γαλάκτωμα καθαρισμού. Το κάνουμε μασάζ σε όλο μας το πρόσωπο και το αφαιρούμε με βαμβάκι. Δεν το βάζουμε στο βαμβάκι και έτσι ξεβαφόμαστε. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Οπότε, είναι αρκετά καλό, αφαιρεί καλά το μακιγιάζ, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά χρειάζεστε αρκετή ποσότητα, οπότε είμαι ντεμή λίγο με αυτό το προϊόν. Ίσως εάν το έβρισκα σε προσφορά και δεν είχα κάποιο άλλο γαλάκτωμα καθαρισμού, να το ξαναγόραζα.
Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο όταν μου τελειώσει θα τρέξω να το αγοράσω. Παρ' όλα αυτά το δέρμα φυσικά δεν το αφήνει να σας τραβάει. Είναι αρκετά ενυδατωμένο το δέρμα μετά τη χρήση του. Δεν είναι τόσο αποδοτικό όμως στην αφαίρεση του μακιγιάζ. Και το τελευταίο προϊόν για σήμερα είναι το νεράκι Micellaire για ευαίσθητες επιδερμίδες. Αγαπημένο, αγαπημένο προϊόν, πραγματικά. Το χρησιμοποιώ τόσο καιρό και είναι μόνο μέχρι εδώ. Πιστέψτε με, το έχω χρησιμοποιήσει 12 φορές, 13 φορές, δηλαδή δεν λέει να τελειώσει αυτό το προϊόν, πραγματικά. Τι να πω, πάρα πολύ καλό, τρομερά αποδοτικό, είναι στα 200ml, είναι μικρή ποσότητά του, παρόλα αυτά θα το βρείτε συχνά σε προσφορά 1-1 στα σούπερ μάρκετ στο Hondo. Θεωρώ ότι αξίζει τα χρήματα του και μόνο του να τα αγοράζατε δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλό, αποδοτικότατο, συγκρίσιμο με Bioderma, συγκρίσιμο θα έλεγα. Είναι πολύ κοντά, το έχουν πετύχει αρκετά και εγώ είχα τον Bioderma για ευαίσθητες επιδερμίδες, οπότε και αυτό είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες προϊόν. Άρα έχω στο μυαλό μου τη σύγκριση των προϊόντων που σας λέω. Παρ' όλα αυτά με τον Bioderma βλέπεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που το χρησιμοποιείς μια βελτίωση στην όψη της επιδερμίδας σου. Με αυτό δεν νομίζω να δω καμία βελτίωση, δεν έχω δει καμία μέχρι τώρα τουλάχιστον, οπότε θα σας πω σε άδεια προϊόντα εάν όντως έκανε κάποια βελτίωση στο δέρμα μου. Παρ' όλα αυτά είναι ένα νεράκι το οποίο το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, το έχω ήδη αγοράσει με δικά μου χρήματα γιατί μου το έδωσε η Nivea, είναι καταπληκτικό. Αυτό ήταν λοιπόν το coffee review μου για τα προϊόντα της Nivea. Πατήστε μου αρέσει αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε μαζί μας τη γνώμη σας για τα προϊόντα της Nivea, ποια έχετε δοκιμάσει εσείς και πώς σας φάνηκαν, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!